Με την οικογένεια τη 47χρονη Έφης Τσιχλάκη να ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη Είναι για τον θάνατο τη άτυχη γυναίκα πριν από 6 χρόνια στο Κολυμπάρι, άρχισε σήμερα στο μεικτό το εφετείο Κρήτη στα Χανιά μετά από πολλέ αναβολέ η εκδίκαση τη υπόθεση σε δεύτερο βαθμό. Στο πρωτόδικο δικαστήριο, με οριακή πλειοψηφία, ο σύζυγο τη 47χρονη, ο οποίο κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κρίθηκε αθώο και ο θάνατο τη γυναίκα αποδόθηκε σε αυτοκτονία. Μετά από τόσα χρόνια δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν αυτό ο άνθρωπο θα δικαστεί ή θα πάει φυλακή. Αυτό που θέλω εγώ είναι να βγει η δικαιοσύνη ότι η αδερφή μου δεν αυτοκτόνησε, γιατί δεν ήταν άνθρωπο να αυτοκτονήσει. Δεν ήταν μια αδύναμη γυναίκα. Κατά την ακροματική διαδικασία που άρχισε λίγο μετά τι 9 το πρωί, συγγενεί τη άτυχη γυναίκα υποστήριξαν ότι η 47χρονη φοβόταν να εγκαταλείψει τον σύζυγό τη. Επέμειναν ότι η Εφη Τσιχλάκη λόγω τη φύση του χαρακτήρα τη δεν θα προέβαινε ποτέ σε μια τέτοια πράξη και μίλησαν για μια κακοστημένη αυτοκτονία. Ε, το βράδυ πριν, πριν το φόνο, μία ώρα πριν το φόνο, μιλήσαμε μισή ώρα στο Skype. Λοιπόν, η αδερφή μου ήταν πολύ χαρούμενη γιατί πέντε μέρε αργότερα θα κατέβαινα στην Ελλάδα να κάνουμε διακοπέ μαζί. Λοιπόν, με ρώτησε ότι άμα έχω λεφτά γιατί είχαν οικονομικά προβλήματα να τις φτιάξουμε το θερμοσύφωνα γιατί ε, να έχουμε ζεστό νερό όταν θα κατέβουμε στα χανιά. Ε, μου ήθελε να μου δείξει ένα μεγάλο κτήμα που άγορασε ο, ο, ο γαμπρό μου. Η Εφη Τσιχλάκη ήταν ένας πολύ συγκροτημένος άνθρωπος. Ήταν ένας πολύ δυναμικός άνθρωπος, ένας πολύ πνευματικός άνθρωπος, ένας πολύ καλλιεργημένο άνθρωπος. Και επομένω, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είχε καμία απολύτως σχέση με τον κατηγορούμενο. Από την πλευρά τη υπεράσπιση επιχειρήθηκε να δοθεί έμφαση στο γεγονό ότι το ζευγάρι δεν είχε καταφέρει να αποκτήσει παιδιά και ότι αυτό είχε επηρεάσει την ψυχολογική κατάσταση του θύματο. Καταρχήν, η αδερφή μου και στο γράμμα που άφησε, που οι συνήγοροι το διαβάζουμε μέχρι το τέλο, γράφει εκα... καθαρότατα ότι δεν ήθελε με αυτόν να κάνει παιδιά. Έτσι γράφει το γράμμα, υπάρχει στη δικογραφία, μπορεί να το διαβάσει κανένα. Δεν ήθελα να κάνω παιδιά μαζί σου, λέει. Μάρτυρες κατέθεσαν ενώπιον του δικαστηρίου ότι την ημέρα που η 47χρονη βρέθηκε μέσα σε μια λίμνη αίματο, είχε επικοινωνήσει μαζί του, ήταν ευδιάθετη και έκανε σχέδια για το μέλλον. Καταλήξαμε σε ένα τραγικό γεγονό για το οποίο εμεί, ακόμα ω οικογένεια, ψάχνουμε εξήγηση και όχι απλά δεν την έχουμε βρει, αλλά μα εμπέζουν και μα εμπέζουν μέσα σε αίθουσα δικαστηρίου. Η Εφη Τσιχλάκη, αν και δεξιόχειρα, είχε πυροβοληθεί από την αριστερή πλευρά του κεφαλιού, γεγονό για το οποίο δεν υπάρχει προηγούμενο στη διεθνή βιβλιογραφία σύμφωνα με καταθέσει. Δεν είναι μόνο το χέρι δεξιόχειρας, αριστερόχειρας πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Δεν είναι μόνο η βολίδα, δεν είναι μόνο το ύψος, δεν είναι μόνο το, το αίμα ή οι αίματος στο σπλάτς. Συνεκτιμούνται όλα τα ευρήματα της νεκροτομής. Από αυτή τη συνεκτίμηση λοιπόν ε, Ό,τι κατέθεσα πρωτόδικα, κατέθεσα και σήμερα. Ο αδελφό τη 47χρονη Γιώργο Τσιχλάκη, στην κατάθεσή του, υποστήριξε πω οι σχέσει του ζευγαριού ήταν ψυχρέ. Μου έλεγε πολλέ φορέ να είμαι προσεκτικό στον τρόπο που μιλάω στον Κώστα και να μην τον αγχώνω. Ήταν άλλο άνθρωπο όταν τον έβλεπε. Την τελευταία φορά που τη συνάντησα, τη είπα: Γιατί δεν τα παρατάς όλα να έρθει στη Γερμανία. Και μου απάντησε: Δεν μπορώ. Όπου και αν πάω, θα με βρει. Στο ιδιόχειρο σημείωμα που βρέθηκε στην τσάντα της άτυχη γυναίκας έγραφε ότι ο κατηγορούμενος την μείωνε, την υποτιμούσε και πως στα μάτια του βλέπει μίσος και αηδία. Η ακροματική διαδικασία διακόπηκε το απόγευμα για να συνεχιστεί την προσεχή Δευτέρα.